Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να κάνουμε το περιβόητο haul. Βλέπετε εδώ πέρα τη στήμα με τα ρούχα, την οποία μαζεύω εδώ και 1,5 μήνα, θεωρώ. Είπα να γυρίσω αυτό το haul όρθια αυτή τη φορά, γιατί επιφυλάσσομαι για το πόσα ρούχα θα μπορέσω να φορέσω για να γίνει try on haul και να μπορέσω να στα δείξω φορεμένα. Γιατί η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Είμαι όλη μέρα στο μαγαζί, στο εστιατόριο που έχουμε. Και μπορεί να μην δουλεύω όλη μέρα εκεί, αλλά υπάρχουν φορές που πρέπει να καλύψω κάποιον, να κάνω κάτι. Είμαι εκεί για να βοηθάω και το βράδυ δουλεύω, οπότε είμαι όλη μέρα εκεί. Σκεφτείτε ότι αυτά τα ρούχα προσπαθώ να τα βάλω για πλήσιμο εδώ για πολλές μέρες και απλά λέω, ωραία, άμα τα βάλω το πρωί και έρθω εδώ πέρα το βράδυ και τα βάλω στο γνωτήριο, θα ακούγεται όλο το γνωτήριο όλο το βράδυ και θα παραπονεθεί κάποιος. Οπότε δεν γίνεται. Αύριο θα προσπαθήσω να τα βάλω και πριν φύγω από το σπίτι να τα βάλω στο γνωτήριο. Δεν γίνεται. Αυτή ήταν μια πληροφορία που δεν χρειαζόσασταν, αλλά θέλω να σας εξηγήσω για το ότι λείπω όλη μέρα και αλήθεια δεν προλάβαινα. Μαζεύω αυτά τα ρούχα εδώ και 1,5 μήνα, θέλω να σας πω. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, βλέπετε ότι ανεβάζω συχνά story και λέω ότι haul, σύντομα haul, αυτό για το haul, θα σας το δείξω το haul. Και απλά έπρεπε να γίνει αυτό το haul για να μπορέσουν και αυτά να συμμαζευτούν, γιατί πρώτα έχω σε μια γωνιά και λέω είναι για το haul. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα τα παίρνω πάρα πολύ τυχαία. Και πρώτο πράγμα που παίρνω είναι αυτό το σορτσάκι από Zara, το οποίο κάνει αυτή τη τσαχπινιά εδώ. Είναι αυτό το σορτσοφουστάκι, το οποίο πίσω είναι σορτσάκι και από μπροστά είναι φουστάκι και κάνει αυτό εδώ πέρα το κόψιμο, με αποτέλεσμα όταν το φοράς να φαίνεται έτσι λίγο μπουτάκι εδώ, αλλά ταυτόχρονα να έχεις και το σορτσάκι σου και να μην φοβάσαι τι θα βάλεις. Όλα αυτά κάποια είναι εδώ και 1,5 μήνα, οπότε θα προσπαθήσω ό,τι μπορέσω να το βρω να σας το δείξω. Λοιπόν, πήρα επίσης, τώρα με τις εκπτώσεις νομίζω, εκπτωσιακό το πήρα, ένα λευκό λινό πουκάμισο, το οποίο ήταν oversize, γιατί το δικό μου είχε χαλάσει. Και πέρυσι από τη Σαντορίνη είχα πάρει ένα λινό πουκάμισο μόνο και μόνο γιατί κρύωνα, αλλά δεν ήταν τόσο oversized, οπότε ήθελα ένα oversized και πήρα αυτό από Zara. Πάντα χρειαζόμαστε ένα λινό πουκάμισο, το φοράς και με τις... με τα μαγιό σου και για να πας παραλία και το βραδάκι αν λίγο έτσι δροσιστείς παραπάνω. Ένα αυτό το λινό που καμισάκι πολύ απλό. Δεν έχω να πω κάτι. Μετά πάλι από Zara, εδώ και καιρό βέβαια, έχω πάρει αυτό το σορτσοφουστάκι επίσης, το οποίο από πίσω είναι σορτσάκι και από μπροστά κάνει αυτό εδώ πέρα σαν φούστα εδώ, και από το είναι κάπως έτσι. Ωραίο και άνετο για να μην, για να νιώθεις άνετη αλλά να έχεις και το κάτι παραπάνω. Έχω πάρει αυτό το τζιν εδώ και πάρα πολύ καιρό, απλά το είδα τώρα ότι το έχει βγάλει εκπτωσιακό και λέω ας το δείξω στα παιδιά γιατί μπορούν να το βρουν με έκπτωση. Εγώ όλα μου τα εκπτωσιακά τα έχω πάρει από το μαγαζί γιατί από το site δεν υπάρχει τίποτα να πάρεις. Οπότε μην απογοητευτείτε αν μπείτε στο site και δεν τα βρείτε. Κρατήστε τους κωδικούς, θα τους γράψω όλους από κάτω, γιατί μπορείτε να τους βρείτε στο κατάστημα. Εγώ όλα τα πήρα το κατάστημα γιατί από το site δεν έχω βρει ποτέ τίποτα. Λοιπόν, πήρα αυτό το τζιν, το οποίο έτσι είναι ένα γκρι, ένα ωραίο έτσι γκριζάκι. Μπορεί να φορηθεί και βράδυ, το έχω φορέσει αρκετές φορές. Κάτω κάνει αυτά τα ξέφτια, τα κλασικά. Είναι ψηλόμεσο, στυλ mom fit. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα πήρα αυτό το σορτσάκι, το οποίο εγώ το πήρα χωρίς έκπτωση. Όχι ότι είχε καμιά τρελή τιμή, 20 ευρώ, 22. Αλλά τώρα το έχει βγάλει με εκπτώσεις, οπότε πάρτε το με έκπτωση εσείς. Είναι έτσι πάρα πολύ cute, μου αρέσει γιατί είμαι και αρκετά μαυρισμένη πλέον. Δουλεύω παραλία, δεν είναι γιατί πάω για μπάνιο. Οπότε έτσι με το μαυρισμένο τέτοιο το σοκολατή, το χρώμα δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Και το φοράω και στην παραλία. Έχετε πάθει όλες σοκ με αυτό το κορσέ και είναι πάρα πολύ λογικό γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίος. Στην τελευταία μου φωτογραφία στο Instagram, θα σας την ανεβάσω και εδώ, το φοράω και μου λέγα τώρα από πού είναι παιδιά, είναι Zara. Τον έχω δει εκπτωσιακό νομίζω ή παρόμοιο, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Μου αρέσουν οι κορσέδες που κάνουν αυτό το βε εδώ, γιατί οι κοπέλες που έχουμε λίγο παραπάνω στήθος ή δεν στήθος απλά, όταν φοράς τους κορσέδες που είναι ίσχυοι, απλά στα πατικώνει προς τα μέσα και δεν φαίνεται καθόλου ωραίο. Ενώ αυτός κάνει το V, οπότε έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ντεκολτέ. Είναι όλος jean, είναι πάρα πολύ στενός, η αλήθεια είναι αυτή. Σου κάνει πάρα πολύ ωραίο boost το λόγο αυτού, γιατί είναι πολύ στενός και στα
σηκώνει προς τα πάνω. Αλλά υπάρχουν φορές που έχει τύχει, που με περίμενα περίοδο, είχα ακόμα πιο πρισμένο στήθος από όταν τον αγόρασα. Και πήγα για φαγητό, οπότε όλα λίγο έκανα ένα bloating. Και οριακά πονούσα όταν το φορούσα. Δηλαδή, εδώ πέρα έχει κάποια, έτσι, πώς λέγονται, σαν μπανέλες λέγονται. Που είναι από αυτά που έχουν το σπιτιάν από κάτω για να κρατάει αυτό το σχήμα και okay, το αντιλαμβάνομαι ότι το έχει για αυτό το λόγο, αλλά με πονούσε, δηλαδή με έσφυγε, δεν μπορούσα παρά να δεν ξέρω, εντάξει, ήταν γιατί είχα φάει κιόλα, ήταν βράδυ, είχα φάει βραδινό, είχαμε βγει έξω, okay, το αντιλαμβάνομαι, αλλά ναι. Επίσης πήρα αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, το οποίο, ας σας το δείξω έτσι καλύτερα, γιατί okay, μπορώ να το βάλω κιόλας. Το οποίο έχει όλη την πλάτη ανοιχτή από πίσω και εδώ πέρα μπροστά κάνει αυτό το ωραίο V πάλι. Που το είδατε σε ένα βιντεάκι μου στο Instagram πάλι, ακολουθήστε με στο Instagram γιατί να βάζω εκεί πολύ πριν από όλους. Και με ρωτάνε τα κορίτσια από πού είναι αυτό, από πού είναι εκείνο και πάντα απαντάω να ξέρετε. Είναι Ζάρα, όλα αυτά είναι Ζάρα. Και έχει αυτή τη τσαχπινιά από πίσω που έχει όλη την πλάτη ανοιχτή. Και εμένα γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά σαν vest. Είτε έχω πάρει και αυτό, το οποίο και αυτό είναι Ζάρα. Αυτό δεν το έχω πάρει με εκπτώσει, αλλά το είδα σε έκπτωση, οπότε σας το δείχνω και αυτό. Μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά, όπως και αυτό που φοράω, το οποίο και αυτό είναι καινούριο, είναι μάγκο, εκπτωσιακό. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί μπορείς να το φορέσεις με πάρα πολλά πράγματα και κατευθείαν λίγο το outfit σου να γίνει λίγο πιο τάση, λίγο πιο ωραίο κτλ. Οπότε ναι, αυτά είναι Ζάρα. Και αυτό μπορείτε να το βρείτε εκπτωσιακό, δεν ξέρω. Έχει ένα ωραίο λινό ύφασμα και από πίσω όλη πλάτη είναι ανοιχτή, οπότε είναι full δροσερό και πάρα πολύ ωραία. Μετά πήρα αυτό το σετάκι, το οποίο δεν νομίζω να υπάρχει σε εκπτώσεις. Εγώ είχα βρει τα τελευταία νούμερα όταν ήδη είχε πρωτοεμφανιστεί. Είναι αυτό το πολύ ωραίο λινό. Αυτό το χρώμα, τη σάμου το λινό. Το οποίο το πάνω είναι αυτό και κάτω έχει το αντίστοιχο σόρτ του, το οποίο είναι πάλι σορτσοφουστάκι. Μπορείς να το φορέσεις φυσικά και με άλλα ρούχα, δεν είναι ανάγκη να το φοράς μόνο έτσι. Είναι αυτά τα δύο δηλαδή. Και αυτό είναι και λίγο crop πάνω, οπότε δείχνει και λίγο κυλίτσα, είναι πολύ όμορφο. Αυτά όλα είναι Ζάρα. Το κόλλο ότι αυτά τσαλακώνουν πάρα πολύ, δηλαδή μέσα στο πλυντήριο κουρελιάζονται. Και μετά όταν τα σιδερώνεις, δεν είναι εκείνο το ωραίο που ήταν όταν τα αγόρασες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε μια συνεργασία μου με τη Dirty Laundry, πήρα δύο σουτσάγια και πάνω να σας τα δείξω και αυτά αφού... με το καρτελάκι είναι ακόμα. Είναι αυτά που δεν έχω προλάβει να πλύνω γενικά. Είναι αυτό το σουτσάκι το τύπου jean. Έχει πάρα πολύ ωραία φάσματα. Γενικά η Dirty Laundry έχει πάρα πολύ ωραία φάσματα. Αλλά το ρούχο της είναι πάρα πολύ basic, πάρα πολύ casual. Δεν θα βρείτε κάτι ιδιαίτερο, αλλά έχει πολύ ωραία casual και basic ρουχάκια. Είναι αυτό. Φαίνεται πάρα πολύ δροσερό το παντελονάκι αυτό. Τύπου jean, αλλά δεν είναι jean. Είναι σαν βαμβακερό, αλλά δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Με ένα τοπάκι για να είσαι άνετη και δροσερή. Όπως και από το σορτσάκι, το οποίο είναι αυτά τα που είναι πάρα πολύ φαρδιά κάτω για να κάνουν αυτό το πάρα πολύ φαρδί εδώ πέρα μπατζάκι που κολακεύει κιόλας γενικά, σε δείχνει πιο αδύνατη, δεν ξέρω. Ναι, αυτό δεν είναι κάτι, αυτό το ύφασμα. Μετά, όσοι με παρακολουθείτε στο Instagram, είδατε ότι φέτος πήγα στα Mad VMAs για πρώτη φορά. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Σας τράβηξα vlog στο TikTok γιατί ενώ είχα πάρει μαζί μου την κάμερα να τραβήξω και vlog στο YouTube, η μέρα μου ήταν τόσο γρήγορη γιατί πήγα τη μέρα που ήταν τα Mad VMAs και έφυγα μια μέρα μετά που δεν προλαβαίνω να μιλάω στα vlogάκια, οπότε τραβούσα απλά πλάνα που στο Instagram μετά μπορούσα να κάνω voice over και να φαίνεται ωραίο, ενώ στο YouTube δεν θα φαίνονταν ωραίο γιατί δεν θα έβγαινε καν μεγάλο βίντεο. Οπότε ναι, πίσω. Είχα λοιπόν πάρει αυτό το φόρεμα για να φορέσω. Το είχα δει από τη Βενετία την Καμάρα που το είχε βάλει σε ένα event. Είναι strapless, το έχω πάρει από ASOS. Παιδιά έκανε 28,99. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ τάση γενικά αυτά τα χρώματα. Και μου άρεσε και για το event που το φόρεσα. Έχω ανεβάσει βιντεάκια και φωτογραφίες και στο Instagram και στο YouTube. Σας βάλω το link από κάτω, εγώ το έχω πάρει σε medium 38, κάτι τέτοιο, τι έχει παιδιά. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτή την εταιρεία, θα συνεχίσω λίγο με Ζάρα.
Εγώ, όπως σας είπα, δουλεύω παραλία, κυρίως στα Σαββατοκύριακα, και τις καθημερινές δουλεύω στο εστιατόριο το βράδυ. Οπότε ψάχνα παντελόνια για να μπορώ να φοράω στο εστιατόριο, γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω με τα σορτσάκια και με τις φούστες, έτσι ώστε να είμαι περιποιημένη, αλλά είναι και δροσερά. Οπότε πήγα φέτος εκτός η Ζάρα και πήρα πάρα πολλά λινά παντελόνια, πάρα πολλά, τρία, το οποίο το ένα είναι αυτό το πάρα πολύ γλυκό ροζ. Ήθελα φουλ να το πάρω και εννοείται πως από το site δεν το πρόλαβα ποτέ. Λοιπόν, είναι αυτό το λινό ύφασμα, πάρα πολύ απλό ροζάκι, λίγο office look, δηλαδή και πίσω κάνει αυτές τις τσέπες, κάνει πάρα πολύ ωραίο ποπό και πάρα πολύ ωραίο στρώσιμο γενικά. Και το είχε σαν σετ, εκτόσεις βέβαια, με αυτό. Και λέω τώρα, okay, αυτό δεν θα το φορέσω τώρα το καλοκαίρι, αλλά το φθινόπωρο ή την άνοιξη, δεν θα δείχνε ωραίο να το φοράω σαν σετάκι, έτσι ώστε να φαίνεται όλο το outfit λίγο πιο περιποιημένο και πιο επίσημο? Και λέω ναι, οπότε το πήρα. Είχαν πολύ καλές εκδόσεις, δηλαδή το μπουφανάκι αυτό έχει 50 ευρώ κανονικά και το πήρα 23, κάπως έτσι. Και το παντελόνι το πήρα 19, 15, ήταν πολύ καλό. Σαν αυτό το παντελόνι πήρα και αυτό με τις ρίγες. Όπως καταλαβαίνετε, απλά με διέφερε να πάρω παντελόνια να φοράω. Και πήρα αυτό, το οποίο είναι μακρύ μέχρι κάτω και αυτό κάνει έτσι τσεπούλα πίσω τύπου λίγο office. Ταιριάζει και με μαύρα τοπάκια και με λευκά τοπάκια, οπότε καθημερινά μπορώ να το φοράω και να είμαι και άνετη αλλά και δροσερή. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι λινό. Και πήρα ακόμη ένα μαύρο και θέλω να πάρω άλλο ένα άσπρο βασικά, να σας πω την αλήθεια. Το οποίο μαύρο είναι αυτό. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό, κάνει αυτή τη σούρα πάνω εδώ πέρα. Είναι φαρδί κάτω, απλό μαύρο, κάνει αυτό το κορδονάκι και είναι κάπως έτσι, απλό, χωρίς κάτι. Φούσα και χθες μάλιστα. Μετά επίσης για το βράδυ πήρα αυτό το ροζ παντελονάκι, γιατί επειδή είμαι φουλ μαυρισμένη μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό το ροζ, το πήρα 15 ευρώ από Ζάρα. Κάνει επίσης πολύ ωραίο ποπό πάνω, είναι φουλ ψηλόμεσο. Είναι έτσι έντονο ροζ, αλλά κάνει κάποια σαν ξεβάματάκια αν τα παρατηρήσετε. Αν δεν έκανα 15 και 99, θα το έπαιρνα, γιατί γενικότερα είμαι πιο casual, δεν μου αρέσουν το τόσο έντονα. Αλλά συνδυαστικά με το ότι κάθε μέρα ψάχνω τι θα βάλω, τι στο παντελόνι θα βάλω, είπα πάρτο και θα τελειώσω στο καλοκαίρι και μετά μην το ξαναβάλεις κάτι. Το είχα δει φορεμένο σε μια κοπέλα στο TikTok. Είναι ένα strapless φόρεμα Ζάρα, όλο jean, πάρα πολύ στενό. Κάνει αυτό το στράπλο που σας είπα ότι δεν είναι και τόσο κολακευτικό, αλλά δεν πειράζει. Κάνει αυτό το άνοιγμα πίσω, οπότε είναι και σεξι ταυτόχρονα. Έχει φερμουάρ εδώ πέρα πίσω. Okay, πρέπει να μην έχεις φάει κάνα 2-3 μέρες για να το βάλεις, αλλά δεν έχει σημασία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Βρίσκω έτσι ένα πάρα πολύ 80's vibe και μου αρέσει γι' αυτό. Το βρήκα εκτουσιακό 12,99 από 30. Και λέω απλά πάρτο, δεν το δοκίμασα καν σκεφτείτε στο μαγαζί, θα βλέπω το πάρω σπίτι, είναι medium, ελπίζω να μου κάνει. Και όντως μου κάνει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά εκτός της πάλι Ζάρα, πήρα αυτό το φορεματάκι που σας τον έβασα και poll στο Instagram για όταν θα το πάρω. Μου άρεσε πολύ, είναι πολύ cute, ήθελα κάτι τέτοιο. Μακρύ μανικάκι, αυτό το ύφασμα το κάπως έτσι τρυπητό. Από 50 ευρώ το πήρα 19,99. Είναι κοντούτσικο, αλλά αυτό που είπα και στο TikTok και έκανα και εκεί ένα mini haul, είναι ότι επειδή έχει κάτω αυτή τη φόδρα, η οποία είναι στενή, σαν φούστα δηλαδή στενή, μπορεί το πάνω να είναι φραμπαλέ και όταν μακουνιέσαι να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, αλλά επειδή κάτω η φούστα είναι στενή και μένει κάτω, δεν έχει θέμα να φανεί κάτι. Αλλά εννοείται δεν είναι ένα φορεματάκι που θα το πάρεις να αρχίζεις να σκύβεις και να κάνεις, θα το πάρεις να πας να κάτσεις κάπου, να σηκώθεις και να φύγεις. Αυτό. Okay, έκανε εκεί πέρα 20 ευρώ πόσο έκανε, λέω θα το πάρω, μου άρεσε. Μετά πήρα ένα μπλουζάκι πάρα πολύ απλό, τα βλέπετε, είναι όλα με το καρτελάκι. Σας είπα εγώ ότι δεν έχω προλάβει να τα βάλω να τα πλύνω. Έχω πλύνει μόνο τα παντελόνια του μαγαζί. Λοιπόν, το οποίο είναι αυτό το πάρα πολύ απλό μαύρο, το πήρα γιατί έκανε 4 ευρώ και λέω θα χρειαστεί σίγουρα κάπου. Μετά πήρα αυτό το φορεματάκι, το πολύ cute,
το οποίο είναι με ένα νόμο, κάνει αυτή τη λεπτομέρεια εδώ πέρα στο πλάι που φαίνεται από μέσα, φαίνονται όλα, και σκεφτόμουν με τι εσώρουχο το φοράμε αυτό για να μην φανεί το εσώρουχό μας από μέσα. Είναι έτσι όμως πάρα πολύ cute, οπότε το πήρα, έκανα 15 ευρώ. Σίγουρα θα το φορέσω κάπου, μου αρέσει πολύ. Με το εσώρουχο θα δω τι θα κάνω. Όλα αυτά είναι Ζάρα, παιδιά, όλα. Μετά από Ζάρα, πήρα αυτό το παντελόνι, το οποίο ήθελα να το είχα μπανίσει εγώ από το χειμώνα. Κάνει αυτή την τσαχπινιά κάτω με το πούπουλο, το οποίο το χειμώνα έκανε 60 ευρώ και εγώ σήμερα το πήρα 20. Σας τα ανέβασα και στο Instagram. Γιατί σας τα ανέβασα? Γιατί αυτό το παντελόνι, παιδιά, είναι 44 νούμερο. Εγώ φοράω 38. Πήγα λοιπόν εκεί πέρα που το είχαν στις εκπτώσεις και είχε ένα 38 και ένα 44. Εννοείται, παίρνω εγώ το 38, κούκλα, πάω στο δοκιμαστήριο, ανεβαίνει μέχρι τη γάμπα το 38. Λέω, όπα, γιατί δεν πάει καλά, να έχω παχύνει τόσο πολύ. Λέω, πάρω το 44. Και πάρω το 44, ναι, πιο μεγάλο από αυτό που θα ήθελα, δηλαδή πιστεύω ότι θα μου χωρούσε το 40, 42, θα μου ήταν εντάξει. Ναι, είναι πιο μεγάλο, αλλά πολύ πιο κομπλέ. Και λέω, κάτι πάει λάθος με το νούμερο. Δηλαδή, ή εκείνο δεν είναι 38, ή αυτό δεν είναι 44. Ναι, μένει μου είναι λίγο μεγάλο στη μέση, αλλά θα το μικρύνω με κάποιο τρόπο. Κάτι θα κάνω, θα βάλω μια ζώνη. Ναι, οπότε το πήρα, εννοείται, 20 ευρώ από 60, και ας το μικρύνω, δεν με νοιάζει, ας το φοράω με ζώνη. Δεν βρω την άκρη. Και τέλος από Ζάρα, βασικά όχι τέλος, έχω κάτι μαγιό. Έχω πάρει αυτή πάρα πολύ ωραίο τοπάκι, τύπου mermaid, που πάλι όλη η πλάτη είναι πίσω ανοιχτή και φαίνεται τέλειο. Ήταν ένα τελευταίο large και μου ήταν πάρα πολύ κομπλέ, δεν το περίμενα. Το πήρα 15 ευρώ, 12,99, παιδιά, πολύ ωραίο, πολύ γλυκό. Θα έχω ανεβάσει αυτά και στο TikTok τώρα, σήμερα, αλλά και στο Instagram, οπότε τα έχω ανεβάσει πιο πριν εκεί, πιο πριν, θα με βλέπετε. Μετά έχω ξεκινήσει μια συνεργασία με ένα site που λέγεται Glowair, το οποίο έχει πάρα πολύ ιδιαίτερα πράγματα, και πάθατε όλες σοκ με μια φωτογραφία που ανέβασα, που πήγα έτσι ένα διήμερο στην Καλλιθέα πριν από κανένα μήνα, με αυτό το φορεματάκι, το οποίο καλά κάνατε και πάθατε σοκ, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο. Αρχικά έχει αυτό το τέλειο χρώμα, το οποίο αν είσαι μαυρισμένος ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Απλά είναι full μάλινο, δηλαδή πριν από ένα μήνα βραδάκι που ακόμα έχει μια δροσιά, το φορούσες πολύ ωριακά και ήσουν κομπλέ, αλλά πλέον δεν το φοράς για κανένα λόγο. Είναι λίγο τέτοιο, πρέπει να πας σε κάποιο νησί που να φυσάει φουλ, γιατί αλλιώς το βράδυ, παιδιά, θα ζεσταθείς, είναι πολύ μάλινο. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο είχα ανεβάσει φωτογραφία στο Instagram, θα σας χαιρέσει πάρα πολύ. Και μου έστειλε και άλλα ρουχάκια τώρα η Blue Air, οπότε δεν θα σας τα δείξω εδώ, θα σας τα δείξω στο Instagram. Αλλά αφού είστε εδώ, ρε παιδιά, μόνο θα τραβήξω φωτογραφίες βέβαια. Το ένα είναι αυτό το μαγικό φόρεμα, το λευκό, το οποίο κάνει αυτό εδώ πέρα την ύφανση. Η μάρκα είναι αυτή, Blue Air. Και κάνει και αυτή τη τσαχπινιά με το άνοιγμα εδώ και πάει και μέχρι κάτω και το μανίκι είναι μέχρι κάτω. Αυτό είναι λιγότερο ζεστό σαν ύφασμα από εκείνο που σας έδειξα πριν. Και σκέφτηκα να το φορέσω με ένα ωραίο καπέλο. Μπορείτε να πάτε σε ένα ωραίο beach bar με ένα καπέλο ωραίο και κάτι τέτοιο, σε κάποιο event, σε κάποια συναυλία, είναι πολύ ωραίο. Μετά διάλεξα αυτό το φορεματάκι, το πολύ cute, που έχει τέλεια χρώματα, πολύ καλοκαιρινό και πολύ ωραίο, και πίσω η πλάτη είναι και λίγο ανοιχτή. Και τέλος ένα σετάκι με μπλούζα και φούστα, η οποία φούστα είναι και αυτή έτσι μακριά, αρκετή λευκή μέχρι κάτω. Πάλι είναι αυτό το ύφασμα, το τρυπητό, το λευκό. Και από πάνω έχει αυτό το τοπάκι, το οποίο καλύπτει έτσι στήθος, εδώ, κάπως έτσι. Και είναι πάλι μακριμάνικο και πίσω πλάτη είναι ανοιχτή. Γενικά το Βολάρι έχει πάρα πολύ ιδιαίτερα ρουχάκια, οπότε σας προτείνω να μπείτε να το δείτε. Πήρα μια πετσέτα θαλάσσης και
έβαλα και αυτήν εδώ να τη δείξω. Απάτηκα. Είναι έτσι και. Αυτό. Δεν είχα πέσει τα θαλάσσια, δεν ξέρω πόσο έχω ξεμείνει έτσι. Αλλά θα τη βάλω και αυτή γιατί πρέπει να την πλύνω. Και μετά έχω πάρει διάφορα μαγιό. Και περιμένω άλλο ένα μαγιό. Άλλο δύο, άλλο ένα, δεν θυμάμαι. Τα οποία κάποια τα έχω πάρει από το. Από το Shein, όπως αυτό το λευκό που μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Είναι έτσι από πάνω. Κάνει αυτή την ωραία την τσαχπινιά εδώ πέρα. Και το από κάτω του είναι και αυτό έτσι ανάλογο. Και το βρίσκω το πιο. Ό,τι πιο ωραίο έχω πάρει το Shein, δεν ξέρω, μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Πήρα ένα σχέδιο μαύρο γιατί δεν είχα. Μου είχα ξεμείνει χωρίς μαύρα. Καταλάβατε πώς είναι τώρα. Τριγωνάκι απλό μαύρο. Πάλι το Shein το πήρα. Πήρα αυτό από το Shein, το οποίο δεν ξέρω να το βάλω, αλλά τέλος πάντων. Είναι αυτό. Και το πάνω του είναι strapless που κάνει αυτό το δέσιμο στο κέντρο. Οπότε έτσι φαίνεται το στήθος πιο ωραίο. Θα το βάλω. Το βάλω, ωραίο είναι. Μετά πάλι από το Shein πήρα ένα καφέ μαγιό που δεν είχα. Είναι αυτό το κάτω. Το απλό. Και. Σας φαίνεται λίγο πιο κόκκινο καφέ, είναι πιο σκούρ. Και πάνω είναι αυτό. Πολύ απλά. Από Ζάρα πήρα πάλι από εκπτωσιακά. Νομίζω υπάρχουν ακόμα, τα έχω δει. Το ένα είναι αυτό. Πολύ έτσι ωραίο. Η πλάτη είναι όλη έξω και μπορώ να το φορέσω. Βασικά, όχι, μπορώ να το έχω φορέσει ήδη. Με λευκό παντελόνι, σαν το πάκι. Και ήταν πολύ ωραίο. Και μετά πήρα αυτό. Το οποίο είναι strapless, έχει αυτό το έτσι ιδιαίτερο λαδί χρώμα και από πίσω από την άκρη κάνει αυτά τα κρυκάκια. Είναι και αυτό έτσι κάπως ιδιαίτερο. Και έχω πάρει και ακόμη ένα σερφ μαγιό που δεν το έχω τώρα εδώ μπροστά γιατί δεν μου έχει έρθει βασικά ακόμα. Πήρα δύο ζευγάρια γυαλιά, not sponsored, από seeing.gr. Το ένα είναι αυτό. Έτσι, πολύ στυλ. Μ' αρέσει γενικά πολύ αυτός ο φακός. Και το άλλο είναι αυτό. Και αυτό έτσι ιδιαίτερο. Αλλά αυτός ο φακός σε κουράζει. Δηλαδή τα βλέπεις όλα ροζ. Ενώ αυτό το βλέπεις λίγο όλο πιο. Σαν να είναι φίλτρο. Είναι λίγο πιο φυσιολογικό. Αυτό ενώ μου αρέσει σαν γυαλί. Δεν ξέρω πώς να το φοράς για πάρα πολλές ώρες. Τέλος πάντων, αυτά, not sponsored, απλά τα πήρα προχθές και είπα να σας τα δείξω. Και τέλος, ένα ζευγάρι παπούτσια που έχω πάρει από Mango, εδώ και πολύ καιρό βέβαια, από τότε που είχα ψωνίσει για το ματ, σκεφτείτε, είναι αυτό το μαύρο, το πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο το έχω σκεφτεί ήδη να το φοράω με το παντελόνι με τα πούπουλα το χειμώνα. Έχει πάρα πολύ σταθερό τακούνι, είναι έτσι μπροστά που έψαχνα τέτοιο παπούτσι. Και γενικότερα πάρα πολύ ευκολοπάτητο, να το πω, δεν ξέρω, ευκολοφόρετο, όχι. Και εύκολο φόρτο, εντάξει είναι μαύρο με σημαίνιο, αλλά μπορείς να το πατάς και να μην σε πονεί το πόδι, δεν ξέρω, να μην νιώθεις ότι θα πέσεις. Λόγω του ότι έχει αυτό το κορδονάκι εδώ πέρα πάνω, οπότε σου κρατάει τον αστράγαλο. Και δεν είναι και πάρα πολύ ψηλό, δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Αυτό δεν ξέρω αν θα το βρείτε, γιατί σας λέω δεν το είχα πάρει εκπτωσιακό, ήταν new collection εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά είπα να σας τα δείξω, μήπως και μπορέσω και σας τα βρω. Μπορεί να έχω και καμιά έκπτωση, δεν ξέρω. Αυτό ήταν λοιπόν το haul, ελπίζω να μην σας το καθυστέρησα τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που έλεγα θα το κάνω, έλεγα όχι, αφού αύριο θα πάω στη μαγαζιά, μου πάρεις κάτι, καλύτερα να το δείξεις. Σαν ότι δεν είχα χρόνο, οπότε σας το άργησα λίγο, αλλά ελπίζω να... Γιατί με θέλει. Ελπίζω να έχει πιάσει τόπο και κάποια να έχετε βρει. Τα haul δεν είναι μόνο για να βρείτε ακριβώς αυτό που έχω πάρει, είναι να πάρετε και ιδέες για κάτι που μπορεί να ψάχνετε και να μην ξέρετε ότι υπάρχει κάπου ή οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν. Να με ακολουθείτε στα Instagram και TikTok, γιατί να βάζω και εκεί πέρα βιντεάκια. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια, γεια σας, να περνάτε τέλεια.